πριγκίπισσα. Θα γελάσουμε σίγουρα πολύ. Αυτό το πράγμα. Απέσια. Βρωμάει και αυτό το ίδιο απέσια. Δεν νιώθω πια άσχημα. Δεν είναι σωστό σε νούμερο, δεν είναι σωστό σε ύφασμα. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το βίντεο γιατί περίμενα πάρα πολύ καιρό να το κάνω. Πάρα πολύ καιρό όμως, γιατί ήθελα να παραγγείλω κάποια πράγματα από το Wish. Άπειρες φορές παραγγείλω από το Wish. Το Wish είναι ένα site το οποίο βρίσκεται νομίζω στην Κίνα. Ναι. Εγώ έχω κατεβάσει το application του και μου έρχονται συνέχεια ενημερώσει ότι αυτό το προϊόν μπορείτε να το πάρετε δωρεάν. Έχει ένα το προϊόν, μπορείτε να το πάρετε δωρεάν. Ναι, τέλεια. Έχει δηλαδή πάρα πολλά πράγματα δωρεάν και μόλις βρήκα και μία μάσκα, ας πούμε, δωρεάν. Δωρεάν, εσύ θα πληρώσεις μόνο τα μεταφορικά. Έχει λοιπόν άπειρα τέτοια δελεαστικά πράγματα, τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω το βράδυ, πάω να κοιμηθώ, όλο κάτι χαζεύω. Είχα πει και είχα ορκιστεί ότι θα ξαναπαραγγείλω από το Wish. Ορίστε όμως που ήρθε η στιγμή να κάνω πάλι ένα βίντεο που να λέει Wish. Ήθελα πολύ να παραγγείλω φορέματα, ρε παιδί μου, να δω πώς είναι τα φορέματα. Εντάξει, πράγματα πήρα, ξαναπήρα, fail, λέω εντάξει, λάθος διαβάζω, γι' αυτό μου έρχεται λάθος. Δεν είναι και καλά τα αγγλικά μου, οπότε αυτά που διαβάζω, π.χ. διαβάζω, βλέπω μια φωτογραφία που έχει μια φωτογραφική μηχανή, τελικά είναι η θήκη για τη φωτογραφική μηχανή και βλέπω 10 ευρώ, οπότε παραγγέλνω 5-6 να κεράσω και τους φίλους μου. Αλλά μου έρχονται 10 θήκες για φωτογραφικές μηχανές, ας πούμε, που δεν έχω. Εν πάση περιπτώσει, το πέρασα αυτό το βήμα και πέρασα στα φορέματα. Παρέγγειλα 5 φορέματα, μου ήρθανε 3 γιατί άργησα να πάω λόγω καραντίνας να τα πάρω και τα 2 επιστράφηκαν πίσω γιατί μου είχαν έρθει πριν κάνα μήνα, εγώ πήγα τώρα, οπότε λογικό να επιστραφούν. Θα γελάσουμε σίγουρα πολύ με το αυτό που βλέπεις στην εικόνα και θες να παραγγείλεις και αυτό που σου έρχεται. Πρώτο, έκανε 2 μήνες να μου έρθει, ενώ συνήθως κάνει 1 μήνα, μάλλον λόγω αυτής της κατάστασης. Τα ψέκασα, αλλά έτσι κι αλλιώς ήταν 3 μήνες στα πήγαινε έλα, οπότε δεν έχουν ανάγκη, μη φοβάστε, δεν κολλάει μεσοκάπερας. Οπότε, παρήγγειλα αυτό το καταπληκτικό φόρεμα που θα το βάλω εδώ δίπλα. Είναι ένα φόρεμα το οποίο το αγόρασα 24 ευρώ, από 274 λέει. 274 είχε και μου ήρθε η προσφορά, 24 ευρώ, wow, λέω θα το αγοράσω σε ευκαιρία της ζωής μου. Το ανοίγω αφού, όχι βρώμα. Όχι μπόχα, όχι πετρέλαιο. Και είναι αυτό εδώ. Το οποίο μου δέρνει τα χέρια για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι ύφασμα είναι αυτό. Δηλαδή κάνεις απολέπιση στα χέρια σου όσο το χαϊδεύεις. Να το φορέσεις και να έρθει ένας άνθρωπος να σε χαϊδέψει, καταστράφηκε. Ορίστε. Είναι αυτό εδώ που το είδατε και εδώ. Και θα το φορέσω καλά, το έχω τόσο κοντά στη μύτη μου και θα πάθω πρόβλημα στη μύτη, σίγουρα. Βρωμάει πάρα πολύ. Πάμε να το δείτε και φορεμένο. Έχω να πω ότι δεν είναι τόσο κακό όσο νόμιζα, πέρα από αυτό το πράγμα που σίγουρα το ακούτε. Αυτή τη στιγμή το ακούτε, είμαι σίγουρη. Αυτό το πράγμα που έχω νιώσει στα χέρια μου, θα χαϊδεύομαι. Σαν σχέδιο, είναι ok, είναι ωραίο, λίγο πιο τσακ, πιο μακρύ, αλλά το πήρα medium και νομίζω ότι medium θα πρέπει να το πάρεις και εσύ αν θες να το φοράσεις. Επίσης όταν το ανοίγω φαίνεται από μέσα το άσπρο φόδρα ή απέσια αυτή. Γενικά σαν ύφασμα απέσιο σαν σχέδιο μου αρέσει. Δεν ξέρω πού θα το φορούσα, αλλά μου αρέσει. Τέλεια και πάμε. Αφού το είδατε και ενθουσιαστήκατε και είσαστε έτοιμοι κι εσείς να το αγοράσετε, θα πάω στο επόμενο κόκκινο μαγικό φόρεμα που παρήγγειλα. Όταν το είδα ενθουσιάστηκε, ήταν υπέροχο, καταπληκτικό και αυτό θα μπει εδώ και είχε 18,74 ευρώ. Η τιμούλα καλή δεν λέω και λέω κόκκινο με ανοιχτή ή ανοιχτό πόδι, χαμός, θα το φορέσω σε κανένα γάμο, δεν, άμα έρθει σωστό, ήμουνα σίγουρη ότι δεν θα έρθει σωστό, αλλά πάμε να το δούμε. Επίσης βρώμα κι αυτό, επίσης δεν είναι κόκκινο ακριβώς, είναι κάτι άλλο θαμπό. Επίσης είναι απέσιο το υφασμά του, δεν ξέρω πως τρώνει, δεν το δοκίμασα. Μπορεί και να στρώνει ωραίο, ορίστε και το άνοιγμά του. Εντάξει,
όχι τόσο κακό όσο και το προηγούμενο για πόσο είπα. 18 ευρώ. Θα το δούμε και φορεμένο για να είμαστε σίγουροι. Και αυτό σαν σχέδιο μου αρέσει, σαν νούμερο δεν είναι καλό, αλλά ούτε και σαν είπασμα. Πες μου ρε φιλό, εντάξει. Δεν είναι σωστό σε νούμερο, δεν είναι σωστό σε ύφασμα. Τι πετύχαν οι άνθρωποι, τίποτα δεν πετύχαν. Αλλά σαν σχέδιο, ιδέα, σχεδίου, δε, αυτά εδώ έτσι, είναι πολύ ωραίο. Το ύφασμά του είναι μαλακό, αλλά δεν είναι, παιδί μου, δεν κάνει. Δηλαδή, αν ο άλλος έρθει δίπλα σου και σε ακουμπήσει, καταλαβαίνει πόσο. Δεν ξέρω, φτηνό. Θα μου πει, δεν μπορούμε να φοράμε φτηνά. Φτηνά μπορούμε να φοράμε, αλλά να είναι καλά ποιοτικά. Αυτό εννοώ. Δεν μου αρέσει να το φορέσω κάπου στα αλήθεια και να πάω στα αλήθεια πέρα από αυτό το βίντεο. Μπορεί να φαίνεται ωραίο στην κάμερα, δεν ξέρω πώς γράφει, μπορεί να το βλέπετε εσείς ωραίο, δεν είναι όμως. Και θέλω λοιπόν να περάσω στο τελευταίο, το οποίο όταν το είδα, εκεί σκέφτηκα την ιδέα να κάνω ένα βίντεο YouTube με dresses, wish dress. Οπότε ξετρελάθηκα στη φωτογραφία, ήταν υπέροχο, όχι ότι αν το έπαιρνα θα το φορούσα κάπου, δεν θα το φορούσα πουθενά σίγουρα. Απλά θα το έπαιρνα ίσως, δεν ξέρω, μέσα στο σπίτι βόλτες, ίσως να κάνει κάποια πλάκα του Κώστα να μου έλεγε ετοιμάσου να πάμε μια βόλτα και να φορούσα ας πούμε αυτό και να βγαίνω έξω, να πάθαινε και φελικό, όχι έξω στα ίδια. Κάπως έτσι το είχα σκεφτεί, γιατί ήταν και αρκετά φθηνό, αλλά ήταν υπέροχο, περίμενε να σας πω πόσο είχε. Λοιπόν, είχε 27 ευρώ από 550. Η προσφορά του αιώνα που δεν χάνεις ποτέ. Δηλαδή, με το που το βλέπεις, θες οπωσδήποτε να το αγοράσεις. Και ήταν αυτό. Αυτό το πράγμα λοιπόν που μου ήρθε είναι αυτό. Το οποίο δεν έχει κανένα φούσκωμα, δεν είναι πάρα πολύ διάφανο. Τα λουλούδια είναι απέσια. Βρωμάει και αυτό το ίδιο απέσια. Έχει κάτω και αυτό λουλούδια, τι να πω, για αυτό που είδα εγώ στη φωτογραφία και το αγόρασα, δεν έχει καμία επαφή πέρα από το χρώμα. Δηλαδή μοιάζει το χρώμα. Αυτό. Μόλις πέταξα άλλα 24 ευρώ, το καλό είναι όμως ότι είχε 550. Καταλαβαίνετε τώρα προσφορά και deal τώρα που πέτυχα εγώ και έχω αγοράσει αυτό εδώ το υπέροχο φόρεμα, δεν είναι. Οπότε πάμε να το δούμε και φορεμένο να πάθετε σοκ. Δεν ξέρω πώς φαίνεται τώρα, αν είμαι πολύ πριγκίπισσα ή λίγο. Θέλω να πω ότι, εντάξει, κοίτα, δεν νιώθω πια άσχημα. Βέβαια δεν μου έκανε ακριβώς, δηλαδή δεν έχει κλείσει τελείως το φερμουάρ. Το ύφασμα το από πάνω δεν είναι κακό, γιατί πες μου τι είναι, μια κουνουπιέρα είναι. Το από κάτω είναι τραγικό, τα λουλούδια είναι τραγικά, το νούμερο χάλια, το σατέν αυτό απέσιο που έχει και και καλά για να σου κρατάει σφιχτή τη μέση, ποτέ δεν την κρατάει σφιχτή. Στρώνει απέσια. Αυτά, αλλά γενικά νιώθω καλά μέσα σε αυτό το φόρμα και μπορεί να φαίνεται και ωραίο και αυτό, αλλά είναι χάλια και τα λουλούδια του και όλα. Είναι αυτό το ροζ πάλι που σε κάνει να νιώθεις λίγο να, σαν την αλήκη μου γιουκλάκι. Δεν είναι η αλήκη μου γιουκλάκι όμως. Μου έχει πω και τα νεύρα όμως. Θα πάω στον Κώστα έτσι τώρα. Και κάπως έτσι, με αυτό το υπέροχο φόρμα που το περίμενα υπέροχο αλλά δεν είναι, για να σπάσουμε λίγο πλάκα, θέλω να σας κλείσω αυτό το βίντεο. Θέλω να μην παρακύλετε κι εσείς ποτέ από το Wish, για αλήθεια, αν δεν είστε YouTuber για να δείξετε και να γελάσετε. Πολύ φαίλοι όλα όσα έχω πάρει, είτε σωστά είτε λάθη, είναι όλα λάθος, δηλαδή στα 100 πράγματα που μπορεί να έχω πάρει, δηλαδή αν δω τις παραγγελίες μου που έχω κάνει το Wish, σίγουρα έχω πάρει 100 πράγματα. Μέσα στη τρέλα μου το βράδυ, αχ να πάρω και αυτό, να πάρω και εκείνο, είναι δωρεάν, γιατί είμαι, τι διαφορετικό να έχει τη φωτογραφία που φαίνεται έτσι, να κάνω zoom, να ξανακάνω, μα είναι ίδιο, παραγγέλνω κάτι πράγματα τόσο και μου έρχονται τόσα.
ξεφτισμένα, χάλια, δεν ξέρω πώς υπάρχει αυτό το whisky και πώς ψωνίζουν και ξαναψωνίζουν. Να, κι άλλοι χαζοί σαν εμένα μάλλον. Δεν θα ξαναψωνίσω, αλήθεια σας λέω, εκτός αν μου πείτε εσείς για να κάνω κανένα βίντεο ακόμα. Ακόμα και πράγματα για αξεσουάρ, μηχανής και αυτά που έχω πάρει. Ας πούμε, είχα πάρει ένα τρίποδο για να κρατάει το κινητό δεν το κρατάει το τρίποδο, πέφτει το κινητό κάτω. Δηλαδή δεν αντέχει το βάρος του κινητού αυτό το τρίποδο που πήρα, οπότε είναι όλα λάθος. Μπορεί να έρχονται τα περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα από την Κίνα, αλλά από το Wish, δεν ξέρω, πάνε τα πιο λάθος πράγματα. Αυτά έχω να πω για αυτό το application site και όλα αυτά που είναι. Καλύτερα να ψωνίζετε eBay ή Amazon που είναι πολύ πιο έμπιστα. Σας φιλώ, ελπίζω να περάσατε ωραία, να χαρήκατε κι εσείς με τα ψώνια μου. Φιλάκια πολλά, να με ακολουθήσετε και στο Instagram όσοι θέλετε. Έχουμε φτάσει πλέον τις 80.000 στο YouTube και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, γιατί όλα τα βίντεο αυτά γίνονται γενικά με πολύ κόπο και χρόνο ενός τετάρτου να βρω από εδώ, να βρω από εκεί, να βρω από εκεί, να κολλήσει και να φτιαχτεί ένα βίντεο. Φιλάκια πολλά, να περνάτε τέλεια, να χαμογελάτε, ό,τι και αν σας συμβαίνει. Πάω να κάνω λίγο ακόμα την πριγκίψα εγώ στην κουζίνα μου, μέχρι να ξυπνήσει η ιδέα. Φιλάκια. Τσάω! Είναι ακόμα! Τσάω! Can I take you there?